Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τις ερωτήσεις θα κάνουν οι συμπολίτες μας που είναι στο στούντιο. Ο πρόεδρος, ο Σταύρος Θεοδωράκης, όπως και την προηγούμενη φορά, έχει σηκωθεί ήδη από τη θέση του για να είναι κοντά στους συμπολίτες. Λοιπόν, ελάτε, το όνομά σας και το πρώτο ερώτημα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κλουβάτος Ιάκωβος. Ακούγομαι. Κύριε Θεοδωράκη, ακούγεται από τον κόσμο ότι πριν λίγο καιρό λέει είχαμε ευρώ. Φέτος έχουμε άμβρο. 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 Εγώ έχω βγάλει κάτι δικό μου. Πού είσαι ευρώ για να σε βρω. Δεν ξέρω γιατί το μνημόνιο αυτό, ας πούμε, γενικά ψηφίστηκε. Το τραγουδάτε πολύ το ευρώ. Ναι. Αλλά δεν το βλέπετε. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ψηφίστηκε αυτό το μνημόνιο, ας πούμε, από όλους, ας πούμε, να σώσουμε το δέντρο και να κάψουμε το δάσος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έχω 4 παιδιά. Ξεκινάω το πρωί να πάω να δουλέψω για τα παιδιά μου. Τι θα έκανε ο κάθε πολίτεκνος, ο κάθε νοικοκύρης, ο κάθε πατέρας. Να δουλέψει για τα παιδιά του, έτσι δεν είναι? Μόνο για τα παιδιά μου δεν εργάζομαι. Και ζεις σε μια χώρα όπου μειώνονται οι μισθοί και δεν μειώνονται οι τιμές των προϊόντων. Κύριε Θεοδωράκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν... Και είδαμε, το λέω γιατί αυτό ρωτάς. Είδαμε ότι υπάρχει ένας χάρτης, ξέρεις. Οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν. Αυτά τα 5 χρόνια, μην μιλάμε με πιανού ευθύνη. Τα προϊόντα δεν μειώνονται. Ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε αυτή η συμπίεση να έρθει και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, παντού. Δεν μειώνονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Να σου πω όμως, φίλε μου, κάτι ξεκάθαρα. Δεν έκανε μη το ερώτημα. Δεν τελείωσα να θέλω να ρωτήσω να κάνω το ερώτημα. Την ερώτησή μου ποια είναι, ότι ξεκινά λοιπόν ένας πατέρας που έχει 4 παιδιά, η γυναίκα του δεν εργάζεται, να πάει 5 ευρώ 10 στο σπίτι του, έτσι. Όταν ξεκινάει με 55 ευρώ έξοδα την ημέρα, έχω ατομική επιχείρηση, είμαι υδραυλικός. Ξεκινάω με 55 ευρώ την ημέρα και με καλείτε εσείς να δουλέψω ένα 8ωρο σπίτι σας. Πρέπει να σας πω, κύριε Θεοδωράκη, ότι θα μου δώσετε 55 ευρώ για το κράτος, γιατί είναι το ΤΕΒΕ, το σωματείο, το βιοτεχνικό επιμελητήριο, φόρος επιτιδεύματος. Θα μου δώσετε και άλλα 50 ευρώ. Φόρος επιτιδεύματος. Και θέλω και 5 ευρώ να πάω σπίτι μου. Άρα πρέπει να σας πάρω 60 ευρώ. Εάν δε κοπεί και απόδειξη, είναι το 26% από το. Το αν κοπεί και απόδειξη δεν το κατάλαβα. Όχι, εννοείται. Μα πρέπει να κοπεί. Ναι. Πρέπει όχι, να... είπε αν κοπεί. Όχι, θα κοπεί υποχρεωτικά. Μέχρι το αν βρω, κύριε... το ευρώ αν βρω, το κατάλαβα. Κοιτάξτε. Εδώ στο αν κοπεί απόδειξη, κατάλαβα ότι θα βρεις. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν θα βρει αυτό στον οποίο πήγε. Εάν κοπεί λοιπόν και απόδειξη, πρέπει να του πω, κύριε Θεοδωράκη, θα μου πληρώσετε 23% το ΦΠΑ και 26% το φόρο από το πρώτο ευρώ. Άρα λοιπόν, στα 60 που θα μου δώσει, πρέπει να αφαιρέσει το 26% και το 23%, άρα γίνομαι ένας εισπράκτορας του κράτους. Τώρα το κατάλαβες αυτό. Τι θα πάω στο σπίτι γιατί μου να φάω. Ποιος δεν είναι εισπράκτορας του κράτους. Τέσσερα παιδιά που έχουν. Πάνω από 50% είναι πλέον η συνολική φορολογική επιβάρυνση λοιπόν, για όλους μας. Ναι, κύριε Χατζηνικό, πώς λοιπόν αυτοί οι μαθηματικοί που υπάρχουν, που υπολογίζουν, γιατί εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Όχι, έχω υπολογίσει και πόσες ώρες έχει ο χρόνος. Σας την κάνω την ερώτηση. 8.000... Όχι σε μένα, στον πρόεδρο. Κύριε Θεοδωράκη, 8.760 ώρες έχει η ημέρα, ο χρόνος. 365 ημέρες επί 24 ώρες. Ξέρετε πόσο είναι τα 100 χρόνια? 876.000 ώρες. Αυτή είναι η ζωή μας. Και 600 ώρες τα 25 δίσεκτα έτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας οικογενειάρχης θέλει να δουλέψει για τα παιδιά του, να τα ταΐσει, να τα μεγαλώσει, να τα σπουδάσει και δεν του δίδεται αυτή η ευκαιρία. Τίποτα άλλο, κύριε Θεοδωράκη, απαντήστε μου σας παρακαλώ. Νομίζω ότι, νομίζω, ναι, δεν θα σου πω ότι δεν θα έχεις φόρο με το ποτάμι. Έτσι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι το εξής. Ότι εμείς έχουμε ζητήσει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των ανθρώπων όπως εσύ θα πρέπει να συνδυάζονται και με τα τι μπαίνει στη τσέπη του κάθε μήνα. Έτσι. Δηλαδή, να μην είναι βρέξει, χιονίσει τα ίδια χρήματα. Εάν βγάλεις λίγα λεφτά, να έχεις μικρότερη ασφαλιστική εισφορά. Από εκεί και πέρα, θα συμφωνήσεις μαζί μου τι? Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε να φοροδιαφεύγουμε. Δεύτερον, τα λεφτά εσύ που χρειάζεσαι, κυρίως για τα παιδιά σου, θα έπρεπε η κοινωνία
να είχε εξασφαλίσει, η πολιτεία να έχει εξασφαλίσει ότι αυτά τα λεφτά για τα ιδιαίτερα. Γιατί για αυτά τα χρειάζεσαι. Το ίδιο καζάνι μας βάλανε όλους, κύριε Θεοδωράκη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Λέω ότι τα τέσσερα παιδιά σου μαζεύεις κάποια λεφτά γιατί υπάρχει ένα ανύπαρκτο κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τέτοιες υποδομές, να έχουμε τέτοια παιδεία, ώστε η δυνατότητα η δική σου να εισπράττεις κάποια λεφτά, να μην εξαντλείται στα φροντιστήρια που πιθανόν εξαντλείται το παιδιό σου. Να μπορείς δηλαδή να νιώσεις μια σιγουριά για τη ζωή των παιδιών σου με βάση αυτά που παρέχει η πολιτεία και από εκεί και πέρα να τους παρέξεις το παραπάνω. Στην Ελλάδα είναι το αντίστροφο. Και για τα αναγκαστικά πράγματα πρέπει να δουλέψει ο γονέας. Δεν υπάρχει όμως. Όταν το γονέα, κύριε Θεοδωράκη, το κάνουν λεμονόκουπα, πώς θα δουλέψει, τον στύψουν τόσο πολύ και γίνει λεμονόκουπα, πώς θα ξαναανθίσει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Θα πάει όπως το χειλί στο αμπέλι. Εδώ είναι το θέμα να μεγαλώσει τα τέσσερα του παιδιά που τα έκανε με αγάπη, γιατί είμαι από εννιαμελή οικογένεια. Ο πατέρας μου είχε 7 παιδιά και τα μεγάλωσε. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωράκη. Θα μπορούσε βέβαια να κάνεις δεύτερο επάγγελμα του μαθηματικού, γιατί είσαι πολύ καλός στις μαθηματικές πράξεις. Τις είχε έτοιμες από το σπίτι. Θα καρφώσω τώρα. Εγώ τις είχες κάνει τις πράξεις από το σπίτι. Στο δημόσιο πάω. Τι έκανες τώρα εδώ το δημόσιο λογαριασμό αυτό. Όχι. Άμα έκανες το λογαριασμό αυτό, σε έχουμε αρπάξει για το Υπουργείο Οικονομικών. Ο παππούς μου μπορούσε να μετρήσει την άμμο της θάλασσας. Ωραία. Πάμε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Σταύρο, καλημέρα. Λέγομαι Τσινιάος Κώστας και είμαι οδοντίατρος. Γεια σου, Κώστα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Αύριο μεθαύριο αλλάζουν τα πράγματα. Δεν συζητάω τι πήγε στραβά μέχρι τώρα. Μπορώ να πούμε 1000 πράγματα. Να δούμε το αύριο, αν μπορούμε να γίνει τίποτε καλύτερα από ό,τι έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Εάν αύριο το ποτάμι βρεθεί σε κάποιο κυβερνητικό σχηματισμό, σε κάποια θέση να μπορεί να παίξει κάποιο δυναμικό ρόλο στα πράγματα, και έχεις τη δυνατότητα να πας στο Eurogroup, στην Τρόικα, σε κάποιο θεσμό τέλος πάντων, τι μπορείς να τους πεις σαν 2-3 προτάσεις, συγκεκριμένες όμως θέλω να μου πεις, θα αλλάξω αυτό και αυτό το πράγμα, θα βγάλω από εκεί και από εκεί χρήματα, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μην υπερφορολογείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όπως υπερφορολογείται. Ναι. Όχι κάτι θεωρητικό του τι μπορεί, θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, ωραία. Θέλω να μου πεις 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Μα γιατί πιστεύεις, συγγνώμη, ναι, γιατί πιστεύεις ότι είναι ανάγκη να το πω στους έξω τι πρέπει να κάνουμε εδώ για τη φορολογία? Το πρόβλημα είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια αγελάδα κάποιων ανθρώπων που πρέπει να πληρώνουν φόρους. Αυξάνουμε συνέχεια γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να πιάσουμε αυτούς που φοροδιαφεύγουν και γιατί δεν θέλουμε να φορολογήσουμε και κάποιους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Δεν έχει σχέση με τους ξένους αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι ξένοι δεν καθορίζουν πόσο θα είναι ο φόρος του οδοντίατρου ή αυτού που δουλεύει. Δεν μαζεύουμε και τις κρατικές σπατάλες. Και γιατί δεν μαζεύουμε τις κρατικές σπατάλες. Να σας πω τι ανακαλύψαμε πρόσφατα. Ακούστε τι ανακαλύψαμε. Έχουμε 118 νοσοκομεία στη χώρα. 118 νοσοκομεία. Έτσι. Και έχουμε έναν υπουργό υγείας, ο οποίος σήμερα αποφασίζει, και θα γίνει αυτό σε λίγες μέρες, να αλλάξει τους διοικητές των 118 νοσοκομείων. Το διαβάζετε συχνά. Κάθε φορά και πολλές φορές ο υπουργός του ίδιου κόμματος. Έτσι. Φεύγει ο ένας υπουργός του ίδιου κόμματος κτλ. Ξέρετε πόσο μας στοιχίζει αυτό? Τι ανακαλύψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και απολογούμε που δεν το είχαμε ανακαλύψει νωρίτερα? Ότι αυτός που έχει διοριστεί διευθυντής νοσοκομείου για τα επόμενα 5 χρόνια θα πληρώνεται. Καταφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόλυσή του είναι παράνομη, αν δεν υπάρχει κατάχρηση χρήματος κτλ. Οπότε η αντικατάσταση των διοικητών που θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 10 Δεκέμβρη, γιατί αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 10 Δεκέμβρη να αλλάξει όλους τους διοικητές των νοσοκομείων όλης της χώρας, για να μπουν οι διοικητές και οι υποδιοικητές οι δικοί του άνθρωποι, έτσι όπως σε κάθε άλλο οργανισμό. Αυτό το πράγμα θα σημάνει ότι το ελληνικό δημόσιο θα πληρώνει δύο διοικητές. Θα πληρώσει δηλαδή αυτούς τους διοικητές που θα διοριστούν το Δεκέμβρη και θα πληρώνει τους άλλους 50 χιλιάρικα το χρόνο μέχρι να τελειώσει η πενταετή του θητεία. Γιατί υπογράφουν όλοι πενταετή θητεία. Ο άνθρωπος, δηλαδή παραπάνω, ο νομοθέτης έχει πει τι. Πάνε με συμβόλαιο. Ναι, με συμβόλαιο παραπάνω από μια τετραετία κιόλας. Επειδή είμαστε τόσο σταθεροί. Και βρήκαμε λοιπόν, θυμάστε, Κακλαμάνης Αβραμόπουλος. Όλοι που φύγανε, από το ίδιο κόμμα άλλαξαν οι υπουργοί και άλλαξαν τους διοικητές. Όλοι προσφύγανε στο Συμβούλιο Επικρατείας, δικαιώθηκαν
πήρανε τα εκατομμύρια τα οποία θα τα πληρώσει εσύ. Θα τα πληρώσει εσύ, θα τα πληρώσει αυτός, θα τα πληρώσει ο καθένας με τους φόρους του. Άρα το κύριο ζήτημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα. Να ελέγξουμε τη σπατάλη των κομμάτων εξουσίας. Να ελέγξουμε τη κρατική σπατάλη. Να ελέγξουμε αυτά τα χαριστικά που κάνουν. Το είδατε αυτό το τελευταίο. Προχθές. Φορολογία ιδιωτικού τομέα. Εκεί ήταν η ουσία της ερώτησης. Ότι μία βουλευτής, τι θα κάνετε. Μία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε το θράσος να υποστηρίξει στη Βουλή το νόμο Κατρούγκαλου περί αποζημιώσεων των αποσπασμένων υπαλλήλων. Και αφορούσε αυτήν την ίδια. Είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε 5 χιλιάρικα αποζημίωση ως υπερορίες όταν δούλευε στην Κουμουνδούρου. Αυτό είναι το σπάταλο ελληνικό κράτος. Έτσι ήτανε. Δεν λέω ότι το έφτιαξε εν μια νυχτή ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε και ειλικρινείς. Έτσι ήταν επί ΠΑΣΟΚ, έτσι ήταν επί Νέα Δημοκρατίας και συνεχίζει να είναι επί το πολλαπλάσιο σήμερα. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και αυτό που είπα προηγούμενα ως κυρίαρχο ζήτημα για μας, είναι η απελευθέρωση της ιδιωτικής οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να πάμε σε όσο το δυνατόν μικρότερους φόρους, που δεν μπορεί να γίνουν όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, την επόμενη μέρα, εάν δεν καταπολεμηθεί η σπατάλη του δημοσίου. Άρα και να κλείσω με το αυτό. Μικρόφωνο κοντά, παρακαλώ. Άρα και να κλείσω με αυτό. Ήθελα να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι, συμφωνώ συγκεκριμένο. Με τη συγκεκριμένη. Θα μειώσουμε του φόρου. Δεν γίνεται να μειώσουμε του φόρου αυτή τη στιγμή. Πηγαίνεις, αλλά θα μειώσουμε τη σπατάλη. Πηγαίνει σε δύο μήνε και συναντά τον Ντάισεμπλουμ και σου λέει αυτή τη στιγμή: εγώ θέλω 26-28% φόρο από του ελεύθερου επαγγελματίε. Τι θα του πει εσύ ότι θα κάνει ώστε το 28 να γίνει 20 και με αυτό τελειώνω. Θέλω να το καταλάβει. Γιατί αυτό είναι μια δικαιολογία όλων των πολιτικών. Έτσι. Οι Ευρωπαίοι έχουν τι δικέ του ευθύνε. Και σε πολλά σημεία είναι τεράστια. Αλλά δεν είναι αυτοί που υπαγορεύουν τα ποσοστά των φόρων. Αυτοί υπαγορεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια δημοσιονομική ισορροπία. Ο Έλληνας πολιτικός είναι αυτός που λέει θα σου βάλω 30% φόρο. Γιατί? Γιατί έχω να θρέψω ένα κόμμα. Γιατί έχω να θρέψω ένα κράτος. Άρα η πίεσή μου είναι προς τους Ευρωπαίους να διαισθανθούν τα μεγάλα και προς τους Έλληνες πολιτικούς να διαισθανθούν ότι δεν πρέπει να κινούνται με αυτόν τον ρυθμό σπατάλης που κινείται το ελληνικό κράτος. Από εδώ ποιος θέλει να έχει ερώτηση? Έλατε το όνομά σας και το ερώτημα. Γιώργος Σταζίκας, εκπαιδευτικός, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Δήμο Αχαρνών εργάζομαι. Καλό χειμώνα να πούμε από σήμερα, έτσι, 1 Δεκέμβρη. Και τα κενά στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κανονικοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Έχουμε υπάρχουν εκπαιδευτικού στα κόμματα όμως. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, δεν υπάρχουν παράλληλες στηρίξεις. Και στη δύο-ώρη συζήτηση που προηγήθηκε, δεν με πείσατε ότι μπορείτε να φέρετε μια πρόταση να καλύψετε έστω και αυτά τα ζητήματα. Ναι, δεν ρωτήθηκα. Παράλληλα, είμαι και γονέας τριών παιδιών, μαζί με τον κύριο από εκεί που είπε ότι είναι πολύτεκνος, εγώ είμαι τρίτεκνος. Αντιμετωπίζουμε προφανώς τις ίδιες δυσκολίες όλοι στην καθημερινότητα και στην ανατροφή των παιδιών μας. Υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την καθημερινότητα. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση άμεση. Μάλιστα. Για το χειμώνα που έρχεται μπροστά. Μάλιστα. Να σας πω. Πρώτον για τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν στα κόμματα και στη Βουλή? Είναι περίπου, γιατί δεν υπάρχει τελευταία απογραφή, είναι περίπου 2.000 άνθρωποι. Είναι λίγο περισσότεροι από όσο ξέρω εγώ. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικοί. Εμείς τι είπαμε, και όχι το είπαμε, το κάναμε πράξη. Το ποτάμι δεν πήρε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους που του αναλογεί με βάση το ποσοστό του. Πήραμε ελάχιστους, έτσι. Γιατί ακριβώς, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιστρέψει ο δημόσιος υπάλληλος, όχι στα κόμματα και στη Βουλή, αλλά να επιστρέψει στη δουλειά του. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν που υπάρχει είναι αυτό. Ότι αν θέλουμε να κάνουμε οικονομία πρέπει να αρχίσουμε και από τα δικά μας κομματικά σπίτια. Το σημαντικό ζήτημα σε σχέση όμως με την εκπαίδευση, όχι ως εκπαιδευτικός, λέω για το παιδί σας τώρα, είναι να νιώθετε ότι στο Μενίδη έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα παιδί το οποίο αύριο θα πρωταγωνιστήσει στην οικονομική ζωή. Ότι θα είναι ένας πετυχημένος. Ξέρετε τι έκανε αυτή η κυβέρνηση? Κατήργησε από τις πρώτες της πράξης και είχα πάει στους Αγίους Αναργύρους, κατήργησε το πρότυπο σχολείο των Αγίων Αναργύρων. Επειδή θεωρεί ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εμείς πιστεύουμε ότι, και το είπαμε, ότι η πρώτη υποχρέωση μιας αριστερής κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν στις 20 πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας,
και μετά στις 40 το επόμενο χρόνο και μετά στις 80 να φτιάξει πρότυπα σχολεία. Να έχει την άνεση ένας άνθρωπος πολύτεκνος να λέει, ωραία, βασανίστηκα, αλλά το παιδί μου έχει τα περισσότερα εφόδια να χαράξει μια νέα πορεία. Αντί λοιπόν να δημιουργούμε πρότυπα σχολεία που θα δίνουν τη δυνατότητα στις φτωχές περιοχές να βγαίνουν τα αστέρια μας, να τα χειροκροτάμε, να νιώθουμε καλά, καταργούμε στη λογική της αριστείας. Πάντως το φετινό Σεπτέμβρη δεν είναι απόρρια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι απόρρια, λάθος κάνετε. Είναι απόρρια των τελευταίων 10 ετών τουλάχιστον. Λάθος κάνετε. Είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, επιτρέψτε μου. Υπήρχε το πρόβλημα. Είναι δυνατόν. Και δώστε εσείς μια απάντηση. Δεν προλάβετε, αλλά σας το λέω έτσι. Υπήρχε καθόλου έγνοια για το πώς ανοίγαν τα σχολεία το Σεπτέμβρη? Γιατί είχαν κενά. Η κυβέρνηση αυτή δεν υπήρχε. Είναι ότι δεν υπήρξε έγνοια από το καλοκαίρι, γι' αυτό υπήρξαν και προβλήματα έντονα. Αυτό λέω. Έτσι. Αυτό λέω. Το καλοκαίρι λοιπόν είχαμε την ανάγκη να κάνουμε ένα προεκλογικό αγώνα, να κάνουμε όλα. Ένα-δύο ερωτήματα ακόμα. Παρακαλώ. Ελάτε. Το όνομά σας. Θεοδωράκη Καλογερόπουλος Νικόλαος. Γεια σου, Νικό. Μεταπτυχιακός φοιτητής στη Γεωπονική. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούσατε να πείσετε ένα νέο άνθρωπο να ψηφίσει ποτάμι έτσι ώστε να μην στραφεί ως έσχατη λύση στην άκρα δεξιά. Σε ευχαριστώ. Καλή ερώτηση. Η μεγάλη αμηχανία είναι αυτό. Όχι η μεγάλη αμηχανία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σου πω ότι εμείς είμαστε δημοκρατικό κόμμα κτλ. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θα πρέπει να καταλάβει ο νέος, και είναι το κύριο μέλημά μας, θεωρώ ότι μία από τις ήττες μας, κύριε οικονόμου που είχατε ρωτήσει πριν, είναι ότι δεν καταφέραμε να έχουμε τη σύνδεση που είχαμε στην αρχή με τους νέους. Χάσαμε αυτή τη δυνατότητα να μιλάμε στους νέους. Το μεγάλο πρόβλημα με τους νέους είναι η αποχή, ότι πάρα πολλοί δεν βρίσκουν λόγο να ασχολούνται, να ψηφίζουν σε εκλογές. Και το δεύτερο είναι η μεγάλη ταμπέλα που λέει όλα τα κόμματα είναι ίδια, πάμε λοιπόν στη Χρυσή Αυγή που είναι διαφορετικό. Οι ακρότητες και ο φασισμός σε καμία χώρα δεν έλυσαν τα προβλήματα. Η μετάθεση των ευθυνών στον άλλον μπορεί για λίγο να σε ελαφραίνει, δηλαδή να κυκλοφορείς στον δρόμο και να λες φταίει ο μετανάστης, φταίει ο αριστερός, φταίει ο οποιοσδήποτε, να μεταθέτεις την ευθύνη στον άλλον, αλλά ουσιαστικά δεν βοηθάει ποτέ τη δική σου θέση. Θα πρέπει να καταλάβουν οι νέοι ότι η μόνη λύση που έχουν είναι η συμμετοχή, και δεν εννοώ η συμμετοχή στο ποτάμι, η συμμετοχή στη πολιτική και η ταύτιση με τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης για μια πολιτική υπέρ των νέων. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα. Εμείς έχουμε ζητήσει ότι η μεγάλη ανεργία της χώρας μας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς ευρωπαϊκή πολιτική. Όταν έχεις ανεργία 5% είναι δικό σου θέμα. Όταν έχεις ανεργία 26% και το είχα πει και όταν πήγα στη Γερμανία και στις Βρυξέλλες, ότι τα παιδιά μας πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται τα παιδιά του Βελγίου. Άρα πρέπει να τους δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, αν όχι απασχόλησης, τουλάχιστον επιδομάτων. Ελάτε, το όνομά σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Λευτέρης Κοστομένος και είμαι φοιτητής νομικής. Εγώ θα ήθελα να εισάγω ένα άλλο θέμα στη συζήτησή μας. Ένα θέμα με το οποίο καταπιανόμαστε κατά τη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά εν συνεχεία παρά τη σημασία το λησμονούμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ζήτημα των δημοσκοπικών εταιριών. Γνωρίζουμε όλοι καλά ποια είναι η επιρροή τους στο εκλογικό σώμα. Γνωρίζουμε ότι διαμορφώνουν πολιτικές συνειδήσεις, γνωρίζουμε ότι υπαγορεύουν πολιτικές επιλογές, γνωρίζουμε ότι διαμορφώνουν εκλογικά αποτελέσματα. Και παρά τις σκανδαλώδεις αστοχίες τους στις εκτιμήσεις τους, αστοχίες οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο του στατιστικού λάθους που οι ίδιες δίνουν, γεγονός το οποίο προκαλεί και αρκετές υπόνοιες σχετικά με τις σκοπιμότητες αυτών των εκτιμήσεων, κανένας δεν έχει απαιτήσει από αυτές να λογοδοτήσουν. Θα ήθελα από αυτού ένα σχόλιο. Τόσο από εσάς, ο οποίος, το κόμμα του οποίου στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση της 20η Σεπτέμβρη υπέστη μια συμπίεση και πολλοί θα την απέδιδαν και στο τεχνητό κλίμα εκλογικού ντέρμπι που δημιούργησαν οι εταιρείες. Έχει βάση αυτό. Βέβαια, στο παρελθόν να θυμίσουμε ότι ευνοηθήκατε από το ίδιο σύστημα. Και θα ήθελα επίσης και ένα σχόλιο. Ποτέ οι δημοσκοπήσεις μας είχαν παραπάνω από ό,τι πήραμε. Νοέμβριο και Δεκέμβρη. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων τον Γενάρη πριν από τις εκλογές ήταν 5,4 και πήραμε 6,1-2 όπως πήραμε και σε αυτές τις εκλογές μας δείχνανε στο ποσοστό περίπου που πήραμε. Ποτέ, δηλαδή σε εκλογικές αναμετρήσεις
Η ουσία του ερωτήματος όμως παραμένει και είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να υπονομευθεί ένα κόμμα, όπως η δημιουργία της τεχνητής εικόνας. Πάντως αυτό που είπατε ήδη, η μεγάλη εικόνα του ντέρμπι δηλαδή, είναι μια εικόνα η οποία συμπιέζει τα μικρότερα κόμματα. Δεν ευνόησε το ποτάμι και το συμπιέσε. Κοίτα να δεις. Δεν πιστεύω. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από τον κύριο Χατζηνικολάου. Έτσι, γιατί είναι πιο ειδικός από μένα. Και από τους δύο θα ήθελα ένα σχόλιο. Αλλά από τον κύριο Χατζηνικολάου θα ήθελα το σχόλιο για τον εξής λόγο. Διότι οι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών, των δημοσκοπικών εταιριών, ανακοινώνουν, δημοσιοποιούν τις εκτιμήσεις τους μέσω ενημερωτικών εκπομπών, όπως είναι και ο Ενικός. Με αποτέλεσμα, στα μάτια της κοινής γνώμης, στα μάτια του τηλεοπτικού κοινού, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι να χρεώνονται. Να λένε ότι είναι κόλπο του Χατζηνικολάου και της εταιρείας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Με τη, διαφορά, και με τη διαφορά ότι στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις από τον Ενικό δεν ανακοινώσαμε δημοσκόπηση. Για αυτό το κάναμε λόγο. Για αυτό το λόγο. Κάναμε μία δημοσκόπηση μόνο από τη Real News, η οποία ευτυχώς δεν έπεσε τόσο χοντρά έξω όσο πέσαν άλλες. Πάντως, μιλάμε για εξόφθαλμα πράγματα στο δημοσκόπημα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει όχι έρευνα, εισαγγελική έρευνα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη. Μικρο συμφέροντα υπάρχουν παντού. Στη δημοσιογραφία, στη δημοσκοπήση κτλ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα χέρι που κινεί όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί άλλωστε πολλές δημοσκοπήσεις είναι από διαφορετικά κέντρα, όπως ξέρετε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένας άνθρωπος, ο κακός τάδε που έχει τις εταιρείες. Ο ένας είναι αριστερός, ο άλλος είναι δεξιός, ο άλλος είναι κεντρός, ο άλλος είναι με τους επιχειρηματίες, ο άλλος δεν είναι με τους επιχειρηματίες. Γιατί εδώ είχαμε στο φαινόμενο ότι και η Αυγή έβγαζε λάθος δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ότι έβγαζε ένα κέντρο τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια δουλειά περισσότερο ερευνητική της ΕΣΟΜΑΡ, αυτή που ελέγχει τις δημοσκοπήσεις, για την ουσία των λαθών και όχι τόσο να αναζητήσουμε τον έναν υπεύθυνο. Μάλιστα. Προφανώς υπάρχουν παιχνίδια και παιχνιδάκια, αλλά όχι στο σύνολο. Τελευταίο ερώτημα για απόψε. Γεια σας κύριε Θεοδωράκη, Γερμανού Παναγιώτα ονομάζομαι και είμαι φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέντευξή σας διάβασα ότι επιθυμείτε, προτάθηκε δηλαδή από μέρους σας, να υπάρχει αντιπροσώπηση του κόμματός σας στα πανεπιστήμια. Ο λόγος για τον οποίο. Όχι. Όχι. Είπαμε. Ρώτησε με. Θέλω να με ρωτήσεις ή θέλω να σου εξηγήσω τι. Πείτε είπαμε. Μου, πείτε μου. Εμείς είμαστε αντίθετοι με το να υπάρχουν κομματικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει στις εκλογές να κατεβαίνει το Πασόκ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι μία από τις καταστροφές των πανεπιστημίων και η καταστροφή των παιδιών μας είναι να νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα μπαίνοντας σε μία κομματική παράταξη. Γιατί καταστρατηγούνται. Βέβαια, μπορεί να έχουν απόψεις πολιτικές και καλό είναι να έχουν απόψεις και καλό είναι να συμμετέχουν και στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχει πολιτικοποίηση και όχι κομματικοποίηση. Δηλαδή, ναι. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι λοιπόν σε κομματικές παρατάξεις. Αυτό που είπα πρόσφατα που έγινε, ίσως αυτό έχεις διαβάσει, είπα ότι επειδή υπάρχουν αρκετοί νέοι που είναι στο ποτάμι και θέλουν να φτιάξουν κοινότητες νέων, είπα να φτιάξουν κοινότητες νέων, να είναι, να λένε τις απόψεις τους, αλλά για κανένα τρόπο και για κανένα λόγο δεν θα κατέλθουν σε εκλογές. Δεν θα αποκτήσουμε δηλαδή και εμείς το παλιό κουσούρι, επειδή έχουμε σε κάποιες σχολές δύναμη, να κατεβάζουμε κομματική παράταξη. Επομένως δεν είναι ένα μέσο για να αυξήσετε τα ποσοστά σας. Και λέω, και είναι σαφές προς όλους μας, ότι οι νέοι του ποταμιού μπορούν στο Ρέθυμνο να συνεργαστούν με μια συνδικαλιστική άλλη ομάδα που θεωρούν ότι πρέπει να πούνε κάτι. Να πούν κάτι αλλού κάπου. Δηλαδή να ασχολούνται μόνο με τα πανεπιστημιακά τους και να μην τους βάζουμε ως προμετωπίδα για να περνάμε εμείς τις κομματικές μας απόψεις στα πανεπιστήμια. Τόσα προβλήματα έχουν τα πανεπιστήμια σήμερα. Το να προσθέσουμε άλλη μια κομματική παράταξη νομίζω δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα. Καλώς με καλύψατε. Ευχαριστώ πολύ. Άντε να δώσω άλλη μια. Ελάτε, τελευταία. Καλησπέρα. Θεοδωροπούλου Εύη λέγομαι. Έρχομαι από εκεί ή απαγορεύεται? Όπου θες πας, Πρόεδρε. Λίγο μακριά και είμαστε καλυμμένοι. Να σε δείξουμε, σε δείχνουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, σας άκουσα πριν που είπατε ότι το Γενάρη στο κόμμα σας θα κάνετε εκλογές. Τέλος Φλεβάρι. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ένα τόσο καινούριο κόμμα αποφασίζει τόσο σύντομα να κάνει εκλογές για να αποφασιστεί το αν θα συνεχιστεί να είναι ο ίδιος πρόεδρος ή αν θα αλλάξει. Και αν εσείς πιστεύετε ότι μέχρι το Γενάρη θα έχουν γίνει εκλογές στη χώρα, εσάς θα έχουν πέσει τα ποσοστά σας, οπότε θα πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει για το αν θα είστε ακόμα πρόεδρος.
Τότε γιατί να κάνετε εκλογές, άμα είχαν ανέβει και θα καθόσασταν. Όχι, όχι, όχι. Εμείς είχαμε πει ότι θα κάνουμε συνέδριο πριν από τις εκλογές. Δεν κάνουμε δηλαδή συνέδριο επειδή πήραμε 4%. Είχαμε ανακοινώσει ότι θα κάνουμε συνέδριο από το καλοκαίρι. Ναι, εγώ σας λέω ότι είναι πολύ νωρίς για το κόμμα σας. Ναι. Είστε ένα καινούριο κόμμα. Εδώ ο κύριος Λεβέντης είναι πρόεδρος του κόμματος του 30 χρόνια. Πόσο Βάλιστα. είναι. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη για τη δημοκρατία. Ότι πρέπει να λέτε πρόεδρο κάθε χρόνο να αποφασίζετε αν θα έχετε τον ίδιο πρόεδρο κάθε χρόνο. Δεν θα γίνει για να αλλάξουμε αναγκαστικά πρόεδρο. Το συνέδριο θα γίνει γιατί πρέπει να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Πρέπει να βγάλουμε όργανα. Πρέπει να εκλέξουμε καινούρια όργανα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι υποχρέωσή μου να πω κι εγώ ότι θέτω τον εαυτό μου στην έγκριση των συνέδρων. Ναι, δεν αλλά θα κάνουμε μέχρι αυτή συνέδριο, τη στιγμή δηλαδή. Το ποτάμι είστε εσείς. Εμείς γνωρίσαμε το ποτάμι επειδή εσείς ήσασταν δημοφιλής, ήσασταν δημοσιογράφος, ήσασταν σε μια εκπομπή. Αν ήσασταν κάποιος τυχαίος καινούριος πολιτικός. Ναι. Ναι, είχατε μια... Εγώ προσωπικά σας ψήφισα το Γενάρη. Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι πλέον. Δεν με ψηφίσατε μετά. Γιατί? Ότι πλέον. Δεν σας ψήφισα μετά για τον Σεπτέμβριο, δεν πήγα να ψηφίσω γενικά. Ήμουν από αυτούς που απήχα. Ναι. Να σας Απλά πω έχω την εντύπωση συνέδριο, πια να σας απαντήσω μια στιγμή για το Όχι μετά. Το μπορεί πλέον να σας το πείτε, έχει ενδιαφέρον. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ναι. πιστεύω ότι το ποτάμι. Είναι καλή γεύση, αυτό θέλει να κόψει εκείνο. Η εικόνα που μου έχετε δώσει είναι ότι το ποτάμι αλλάζει εύκολα ρότα. Και ότι δεν προτίθεται να συγκυβερνήσει παρά να κάνει σκληρή αντιπολίτευση σε οποιονδήποτε και αν κυβερνάει. Ενώ και εγώ θέλατε... θέλω η ψήφος μου, αυτή τη στιγμή που η χώρα δεν έχει περιθώριο για ρευστές καταστάσεις, να πηγαίνει σε κάποιον που θα, κάνει, που θα είναι σε συγκυβέρνηση. Κυβέρνηση. Που θα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Τον έχω πάρει αμπάριζα. Όχι, όχι, όχι. Καλά κάνω. Μια χαρά. Ωραία ερώτηση. Είναι και πολύ... Ξεκινά μια ωραία κουβέντα. Το ερώτημά σας θα απαντήσω όμως στο λίγο χρόνο που έχουμε. Το ποτάμι γεννήθηκε για να κυβερνήσει. Και όταν το είπα, με χλεβάσανε. Και τώρα, αν είναι 4% και λέω για να κυβερνήσει, λένε φίλε, πού θα πας. Ναι, αλλά δεν σας έλεγε κανείς για να κυβερνήσετε μαζί του όμως. Εκείνο το θέμα, πώς θα κυβερνήσει από μόνο του. Αυτό είναι ζήτημα. Του. Ότι έχουμε όμως κάποιες ανυποχώρητες αρχές. Δηλαδή, δεν θυσιάζουμε τις αρχές μας για να κυβερνήσουμε και δεν θα το κάνουμε. Πρόσεξε. Θες ένα ποτάμι που να φέρνει το καινούριο και θες ένα ποτάμι που να παίζει και ένα σημαντικό ρόλο. Δύο είναι οι λύσεις. Έτσι. Ή το ποτάμι να υποχωρήσει από τις αρχές του, που δεν θα το κάνουμε, ή το ποτάμι να είναι τόσο δυνατό, οπότε ο άλλος να υποχρεωθεί να κυβερνήσει με το ποτάμι. Κυρία Αυτή ήταν η λογική. Να τελειώσω τη φράση μου. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η λογική του 10% που είχα ζητήσει. Είχα πει ξεκάθαρο στον ελληνικό λαό ότι ένα 4, ένα 5, ένα 6% σε κάνει πατερίτσα του πρώτου κόμματος. Εάν έχεις ένα σεβαστό ποσοστό, το οποίο τρομοκρατεί τα κόμματα παλιά εξουσίας και λέει εδώ. Μετά από 2 χρόνια αυτός πήρε 10%, τότε σε κάνει ισχυρό παίχτη. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου. Δεν εισακούστηκα, δεν έγινε, δεν μπόρεσα να το περάσω στον κόσμο. Ελπίζω ότι τις επόμενες εκλογές θα το έχω περάσει. Αλλά έτσι κι αλλιώς η λογική του ποταμιού είναι να κυβερνήσει. Όχι να κυβερνήσει μόνο του, να συγκυβερνήσει. Να κυβερνήσει με ανθρώπους που θα έρθουν και θα εισρεύσουν στο ποτάμι. Με μια μεγάλη προοδευτική μεταρρυθμιστική συμμαχία. Βεβαίως. Αλλά αυτός είναι ο στόχος. Δεν είμαστε όμιλος ιδεών. Πάντως στο συνέδριο, για να τελειώνω με το ερώτημά σας, για να μην νομίζετε ότι φεύγω, δεν το κάνουμε απλώς και μόνο για να συζητήσουμε για το Θεοδωράκι. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και πρέπει ένα κόμμα καινούριο να συζητά συχνά με τα στελέχη του για τα πράγματα που αλλάζουν ραγδαία στην ελληνική κοινωνία. Ήθελα να σας πω, μου επιτρέπετε. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν έχει πια την ψευδέστηση ότι κυβερνάτε όλοι εσείς. Έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι την Ελλάδα την κυβερνάει η Μέρκελ, το χρέος μας, οτιδήποτε. Εσείς είσαστε διαχειριστής του θα πάρω από εδώ, διαχειριστές μάλλον, του θα πάρω από εδώ να πληρώσω από εκεί, θα κόψω από εδώ Σε να αυτό πληρώσω δεν θα συμφωνήσω. Από εκεί. Διαχειριστές μας καταντήσανε οι άβουλοι πολιτικοί. Θα έπρεπε να είχαμε τη δύναμη, ακόμα και από το πρώτο μνημόνιο. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, γιατί δεν είχε αρχές ο κύριος Τσίπρας που τις έχει παρέβει δεν από τις αρχές του χρόνου. Δεν αρκούν μόνο οι αρχές. Για να κυβερνήσεις χρειάζεται αυτός να. Αυτός και αν έχει πάει πίσω, δηλαδή σε σχέση με εσάς που δεν έχετε κυβερνήσει κιόλας ακόμα. Για να κυβερνήσεις χρειάζεται σχέδιο. Ο κύριος Τσίπρας πέταξε 3 συνθήματα, τα οποία άρεσαν στον κόσμο και τα οποία δεν ήταν πολιτική. Για να μπορεί να ήταν ιδεολογία του και εσείς έχετε δεν τη δική σας. Με ιδεολογίες. Άμα και εσείς γίνετε κυβέρνηση, μπορεί να τις αλλάξετε τις αρχές σας ή να αναγκαστείτε να κάνετε σε κάποια πράγματα πίσω, γιατί βλέπετε ότι η χώρα πάλι κινδυνεύει να βγει από το ευρώ ή... Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ένα κόμμα είναι υποχρεωμένο, πέρα από ωραίες ιδέες, που όλοι μπορεί να έχουν, όλοι μπορεί να έχουμε ωραίες ιδέες, να έχει μελετημένο σχέδιο.
και να έχει και ανθρώπους να τους προσαρμόζει στα σχέδια που έχει. Εκτιμώ ότι η μεγάλη απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι ότι συνειδητοποίησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από συνθήματα δεν είχε τίποτα άλλο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι. Ναι, αλλά πώς θα έχετε μελετημένο σχέδιο όταν δεν μπορείτε να ξέρετε από πριν, δεν είστε με τι μνημόνιο θα σας δώσουν να υπογράψετε. Μπορείτε να δείτε τι σχέδιο θα κάνετε όταν σας έρθει το μνημόνιο στα χέρια και το διαβάσετε. Εσείς μου λέτε δηλαδή ότι έπρεπε να μαντέψει ο Τσίπρας από πριν ποιο θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Δεν σας λέω αυτό. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω πολύ απλά. Δεν υπερασπίζω με τον κύριο Τσίπρα. Σας λέω πολύ απλά. Σας λέω πολύ απλά ότι το ποτάμι έχει άποψη για την φορολογία. Από την πρώτη μέρα που βγήκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία άποψη για τη φορολογία, η οποία βασιζόταν μόνο σε ένα ροζ επαναστατικό σύννεφο. Σημασία έχει λοιπόν να έχεις θέσεις που πατάνε στην πραγματικότητα. Αν μπείτε στο ποτάμι, θα δείτε από την πρώτη μέρα τις 99 θέσεις που διορθώνονται κάθε μέρα. Θέσεις δηλαδή που προσαρμόζονται στην πραγματικότητα. Το χρέος ενός κόμματος, όσο μικρό και να είναι, είναι να συμπεριφέρεται ως κυβερνητικό κόμμα. Και εμείς αυτό κάνουμε. Καταθέτουμε συνολικές προτάσεις για όλα τα θέματα, για τη φορολογία των αγροτών που δεν προλάβουμε να συζητήσουμε σήμερα, για όλα τα θέματα ως κόμμα εξουσίας. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται και όχι μόνο με συνθήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου, που επειδή κάθεται δίπλα στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, μου στέλνουν μηνύματα πόσο ομόρφη είναι ο Λυριτζής. Τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Και βεβαίως ευχαριστώ και την κυρία Τζίνα Μοσχολιού. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.